Είμαι ο Πέτρος Κυπρέος και μαζί πρόκειται να γνωρίσουμε το Motorola Edge 50 Pro. Πρόκειται για το μεσαίο μοντέλο της οικογένειας των Edge 50, του νέου δυναμικού line-up της Motorola, το οποίο έρχεται με πολλά δυναμικά στοιχεία και δυνατότητες AI που σίγουρα θα καταπλήξουν ακόμη και τους πιο απαιτητικούς. Αξίζει να σημειωθεί ότι το Edge 50 Pro πρόκειται για ένα από τα τρία μοντέλα της σειράς Edge 50, με τα άλλα δύο να είναι το Edge 50 Ultra και το Edge 50 Fusion, το οποίο είναι και ο Βενιαμίν της παρέας. Πάμε λοιπόν όμως να το γνωρίσουμε, να δούμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά του, αλλά πρώτα ας ξεκινήσουμε με το unboxing του. Έφτασε λοιπόν η στιγμή να προχωρήσουμε στο unboxing της συσκευής και να γνωρίσουμε καλύτερα τα περιεχόμενα του κουτιού. Από ό,τι μπορώ να συμπεράνω, το packaging είναι αρκετά eco-friendly, φαίνεται δηλαδή ότι είναι από ανακυκλώσιμα υλικά, και πάμε τώρα να δούμε τα υπόλοιπα έτσι περιεχόμενα που περιλαμβάνονται στο κουτί. Για να δούμε λοιπόν εδώ τι έχουμε. Εδώ λοιπόν ξεκινάμε. Εδώ βλέπετε και εδώ αυτό που σας είπα είναι plastic free recyclable και soy ink. Είναι δηλαδή κατασκευασμένο από ανακυκλώσιμα υλικά όλο το packaging. Είναι ουσιαστικά η συμβολή της Motorola στην προστασία του περιβάλλοντος και στην κλιματική αλλαγή. Πολύ γνωρίζουμε τα προβλήματα που υπάρχουν στην καθημερινότητά μας πλέον από την μεταβολή αυτή που συμβαίνει. Και πάμε τώρα να γνωρίσουμε τα υπόλοιπα περιεχόμενα, αυτά που είδαμε εδώ πέρα σε αυτό το mini κουτί. Έχουμε λοιπόν εδώ κάποια manuals και quick start guides. Εδώ λοιπόν είναι το γνωστό pin για την εισαγωγή της κάρτας SIM. Εδώ λοιπόν ένα ακόμη manual. Εδώ λοιπόν είναι μία θήκη, από ό,τι μπορώ να δω εδώ. Ένα προστατευτικό case, το οποίο φυσικά είναι αρκετά χρήσιμο. Βολεύει φυσικά, είναι από πλαστικό από ό,τι μπορώ να δω, αρκετά ανθεκτικό πλαστικό. Αγκαλιάζει βέβαια ένα τμήμα από ό,τι μπορώ να καταλάβω της συσκευής. Παρ' όλα αυτά είναι αρκετά στιβαρό, φαίνεται σε αρκετά καλή κατάσταση, έτσι ώστε να έχετε μια αρκετά καλή προστασία για τη συσκευή σας. Κατά τη γνώμη μου δεν γίνεται απλά να κάνετε βήμα χωρίς να έχετε ένα προστατευτικό case, και το καλό είναι ότι η Motorola το έχει ήδη μέσα στη συσκευασία της. Πάμε τώρα να δούμε και τη συσκευή. Αυτό λοιπόν είναι το Motorola Edge 50 Pro. Πραγματικά σας κρύβω ότι μου κάνει πάρα πολύ καλή εντύπωση. Ειδικά το back cover έχει εντυπωσιακή υφή. Σε γενικές γραμμές φαίνεται ότι η Motorola έχει προσέξει πάρα πολύ την εξωτερική εμφάνιση της συσκευής της. Σε πρώτη φάση μπορώ να καταλάβω ότι έχουμε αλουμίνιο, έχει frame από αλουμίνιο, οπότε σημαίνει ότι θα είναι και εξαιρετικά ανθεκτική. Το grip είναι πάρα πολύ καλό, σε πρώτη φάση από ό,τι μπορώ να καταλάβω. Πολύ καλή δουλειά, πραγματικά πάρα πολύ καλή δουλειά. Σε επίπεδο εξωτερικής εμφάνισης είναι εμφανές ότι η Motorola έχει προσέξει πάρα πολύ το design του Edge 50 Pro. Θα το δούμε φυσικά και αναλυτικά αργότερα. Πάμε τώρα να δούμε και τα υπόλοιπα περιεχόμενα του κουτιού. Λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε έναν φορτιστή, ο οποίος μάλλον είναι έκπληξη. Για να δω εδώ πέρα, 125W, wow, φανταστικός. Όπως αντιλαμβάνεστε, με έναν φορτιστή στα 125W μπορεί η συσκευή να φορτίσει σε χρόνο ντετέ, οπότε νομίζουμε ότι η Motorola έχει κάνει μια πραγματικά εξαιρετική επιλογή. Φυσικά, ο συγκεκριμένος φορτιστής μπορεί να χρησιμοποιηθεί και με άλλες συσκευές. Μπράβο στη Motorola. Εκεί που άλλοι κατασκευαστές μας ξεχνάνε, δεν βάζουν καν φορτιστή στις συσκευές τους, εδώ λοιπόν η Motorola πρωτοτυπεί και βάζει ένα φορτιστή στα 125W. Είναι πραγματικά δύναμη, είναι δυναμή της. Πάρα πολύ καλή επιλογή, θα έλεγα εγώ, από την πλευρά μου από τη Motorola. Και τέλος, το τελευταίο που βλέπω εδώ δεν είναι άλλο από το καλώδιο Type-C, είναι Type-C σε Type-C όπως μπορείτε να διαπιστώσετε εδώ πέρα, για τη φόρτιση της συσκευής και για τη μεταφορά των δεδομένων σας. Σε γενικές γραμμές, αρκετά πλούσια τα περιεχόμενα του κουτιού και νομίζουμε ότι αν μη τι άλλο η Motorola δείχνει να σέβεται τον καταναλωτή, τον user, με μια συσκευασία η οποία αν μη τι άλλο θα μπορέσει να τον καλύψει σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς του.
Πάμε λοιπόν τώρα και να γνωρίσουμε καλύτερα το Motorola Edge 50 Pro, να πάρουμε μια γεύση από το Button Orientation και να το δούμε και σε πιο εις βάθος. Λοιπόν, ξεκινάμε λοιπόν με την δεξιά πλευρά. Εδώ μπορείτε να δείτε τα διάφορα πλήκτρα ελέγχου. Έχουμε λοιπόν volume rocker για την αυξομοίωση της έντασης του ήχου, power on off button. Η επάνω πλευρά, εκτός από το μικρόφωνο, βλέπω να έχει και ένα logo εδώ που γράφει Dolby Atmos, πράγμα που σημαίνει ότι η συσκευή υποστηρίζει και Dolby Atmos στον ήχο. Και η κάτω πλευρά είναι πιο ενδιαφέρουσα. Εδώ πέρα έχουμε ηχείο, Type-C θύρα και το tray για την εισαγωγή της κάρτας SIM. Στο πίσω τμήμα φυσικά υπάρχει το χαρακτηριστικό logo της Motorola, μπορείτε να το δείτε εδώ, και φυσικά το camera setup για το οποίο θα μιλήσουμε στη συνέχεια. Ένα στοιχείο που μου αρέσει πάρα πολύ είναι το πάχος συσκευής, είναι στα 8,2 mm, είναι αρκετά λεπτεπίλεπτο και όμορφο εμφανισιακά, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι το πίσω μέρος είναι αναλόγως στην έκδοση που θα προτιμήσετε. Το πίσω μέρος είναι είτε από ένα πολυμερές σιλικόνης, είτε από eco leather. Γενικά η Motorola έχω διαπιστώσει ότι προσέχει πάρα πολύ την εξωτερική εμφάνιση της σειράς Edge 50 και φυσικά το Pro δεν θα μπορούσε να αποτελέσει την εξαίρεση στον κανόνα. Τώρα, όπως σας ανέφερα και πριν, έχουμε αλουμινένιο frame που σημαίνει πάρα πολύ καλή αντοχή, είναι αρκετά στιβαρό και έχουμε εδώ γυαλί. Όπως έχει αναφέρει η Motorola, έχουμε ένα Gorilla Glass της Corning, χωρίς ωστόσο να γνωρίζουμε την έκδοση, δεν την έχει αναφέρει η Motorola αυτή τη στιγμή. Όσον αφορά την προστασία, έχουμε IP68 πιστοποίηση, που σημαίνει ότι η συσκευή είναι ανθεκτική απέναντι στο νερό και στη σκόνη. Ουσιαστικά στο νερό μπορεί να βυθιστεί για περίπου 1,5 μέτρο για χρονικό διάστημα 30 λεπτών. Πάμε λοιπόν να την ενεργοποιήσουμε, να πάρουμε μία πρώτη γεύση από τα τεχνικά χαρακτηριστικά της, να μιλήσουμε για την οθόνη της και φυσικά να εστιάσουμε στο performance, όπου είναι σίγουρα ένα από τα πολλά ατού της συσκευής. Συνεχίζοντας λοιπόν το review μας πάνω στο Motorola Edge 50 Pro, ξεκινάμε με την οθόνη. Εδώ έχουμε μία P-OLED οθόνη στις 6,7 ίντσες, 92% screen to body ratio, εντυπωσιακό πραγματικά, πάρα πολύ ωραίο. Βλέπετε εδώ, έχει και μια κυρτότητα όπως μπορείτε να διαπιστώσετε εδώ πέρα. Γενικά έχουμε αρκετή επιφάνεια για να δουλέψουμε και να απολαύσουμε τα αγαπημένα μας game και τις αγαπημένες μας ταινίες. Σε γενικές γραμμές νομίζω ότι η Motorola έχει κάνει εξαιρετική δουλειά και στο κομμάτι της οθόνης. Ανάλυση στα 1220x2712 pixels, 20:9 ratio, με πυκνότητα στα pixel που αγγίζει τα 446 ppi και έχουμε ακόμα περισσότερα να πούμε εδώ πέρα. Έχουμε refresh rate στα 144 Hz, που σημαίνει φανταστική κύληση της οθόνης. Το αποτέλεσμα είναι εξαιρετικά smooth, θα το δείτε αν τρέξετε κάποιο game, θα δείτε ότι πραγματικά το refresh rate είναι φανταστικό. Σε γενικές γραμμές είναι πολύ καλή η δουλειά που έχει κάνει στο κομμάτι του display η Motorola, καθώς υποστηρίζει εκτός από τον άλλον και HDR10+, που σημαίνει ρεαλιστικό χρώμα και πάρα πολύ καλές και ευκρινείς εικόνες. Σε γενικές γραμμές τα visuals είναι από τα δυνατά στοιχεία του Motorola Edge 50 Pro και σίγουρα συνεχίζει μια πολύ καλή κληρονομιά στην οποία μας έχει συνηθίσει εδώ και χρόνια η γνωστή εμβληματική εταιρεία. Η Motorola φυσικά φημίζεται ότι προσέχει στις συσκευές της και το performance και την απόδοσή τους, φροντίζει έτσι ώστε να μην λαγκάρουν, να μην κολλάνε πουθενά, και πράγματι το Edge 50 Pro έχει όλα όσα χρειάζεται ο premium χρήστης για να αντέξει στην απαιτητική digital καθημερινότητά του, η οποία απαιτεί μπόλικο multitasking, πολλές εφαρμογές και συνήθως βαριά apps τα οποία καταναλώνουν πολύ χώρο στη συσκευή. Πάμε λοιπόν να πούμε κάποια πράγματα αναφορικά με το chipset. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα chipset Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 με τεχνολογία κατασκευής στα 4 νανόμετρα, είναι φυσικά octa-core. Υπάρχουν πολλαπλοί πυρήνες οι οποίοι αναλαμβάνουν τόσο την ενεργειακή διαχείριση όσο και την απόδοση.
πολύ καλή απόδοση, δεν χρειάζεται να πούμε κάτι εδώ πέρα. Νομίζω ότι η Motorola έχει προσέξει πάρα πολύ αυτό το κομμάτι του performance, και το Edge 50 Pro είναι πραγματικά μια συσκευή η οποία φυσάει κυριολεκτικά, είναι αρκετά γρήγορη. Παράλληλα, η GPU είναι Adreno 720, ενώ όσον αφορά τα διάφορα configuration της μνήμης, εδώ λοιπόν έχουμε είτε 8 GB RAM στην έκδοση δηλαδή Edge 50 Pro, είτε 12 GB RAM. Σαφώς όσο περισσότερη RAM τόσο το καλύτερο, νομίζουμε όμως ότι με βάση και τα στοιχεία, με βάση τις σημερινές εφαρμογές και το πόσο απαιτούν αυτή τη στιγμή, νομίζουμε ότι τα 8 GB θα σας υπερκαλύψουν πλήρως. Στο επόμενο κομμάτι, τώρα που θα ήθελα να σταθώ σε ό,τι έχει να κάνει τον εσωτερικό αποθηκευτικό χώρο του, εδώ πέρα λοιπόν έχουμε 128 GB, 256 και το ανώτερο μοντέλο φτάνει στα 512. Λέγοντας κάποια πράγματα τώρα για το software, φυσικά εδώ έχουμε Android 14, είναι η τελευταία έκδοση, όλα είναι τακτοποιημένα και γρήγορα. Πραγματικά η Motorola δεν θα μπορούσε παρά να προσφέρει στους χρήστες και στη τεράστια fanbase της την τελευταία έκδοση του δημοφιλούς λειτουργικού. Και κάποια πράγματα που θα ήθελα να πω τώρα σε αυτό το σημείο αφορούν την συνδεσιμότητά του. Η συσκευή υποστηρίζει Wi-Fi 802.11abgnac και 6E, δεν υποστηρίζει Wi-Fi 7, είναι Tri-Band και Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.4, όλα τα γνωστά φυσικά πρότυπα GPS υπάρχουν και εδώ πέρα, όπως στις περισσότερες συσκευές άλλωστε, ενώ υποστηρίζει και φυσικά NFC, όπως συμβαίνει με όλες τις συσκευές. Η δεύτερη μνήμα αξίζει να κάνουμε στην USB, είναι USB Type-C 3.1, υποστηρίζει OTG και μπορεί να χρησιμοποιήσει και ως DisplayPort 1.4. Αυτό είναι μια πολύ καλή επιλογή για τους χρήστες που θέλουν ουσιαστικά να παίξουν με την οθόνη του κινητού τους σε κάποιο display. Πραγματικά δεν σας κρύβω ότι είναι μια πολύ καλή και ευχάριστη έκπληξη. Το κομμάτι όμως για το οποίο η Motorola έχει επενδύσει και έχει ουσιαστικά δώσει πολύ μεγάλη βαρύτητα, είναι εμφανές ότι στόχος της Motorola με τις συγκεκριμένες συσκευές είναι να προσελκύσει το κοινό που λατρεύει το content creation, που θέλει μια συσκευή για να μπορεί να τα βήξει αψεγάδιαστα stories, και το βλέπει και λίγο και πιο επαγγελματικά ενδεχομένως, διότι αυτές οι κάμερες που υπάρχουν εδώ πέρα πραγματικά μπορούν να τραβήξουν άνετα στην ανηφόρα και ενός επαγγελματία, ενός πιο προ χρήστη που δεν περιορίζεται απλά στο να τραβάει απλές φωτογραφίες για την καθημερινότητά του. Σε γενικές γραμμές λοιπόν, η Motorola έχει προσέξει το camera setup του Motorola Edge 50 Pro, όπως και όλης της σειράς Edge 50. Συγκεκριμένα λοιπόν έχουμε ένα triple camera setup που μπορείτε να το δείτε εδώ πέρα. Έχουμε ένα main camera sensor στα 50 MP με διάφραγμα 1.4, πράγμα που σημαίνει ότι η συσκευή μπορεί πολύ εύκολα να διαχειρίζεται ακόμη και την ελάχιστη κυμάδα φωτός που περνάει μέσα από τον sensor, έτσι ώστε να προσφέρει ένα αποτέλεσμα το οποίο να είναι αρκετά φωτεινό. Αυτός λοιπόν είναι ο wide focus, είναι στα 25mm, 1.0mm, multidimensional PDF και laser autofocus. Έχουμε ένα τηλεφακό στα 10 MP, εδώ είναι ο τηλεφακός, PDF και εκείνος, optical image stabilization μαζί με τριπλό optical zoom. Φυσικά υπάρχει το χαρακτηριστικό LED flash, ενώ υπάρχει και ultra wide φακός 13 MP, πολύ καλή δουλειά και αυτός με τη σειρά του. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Motorola έχει προσεξεί ιδιαίτερα και τη selfie cam, την εμπρός δηλαδή κάμερα που μπορείτε να δείτε εδώ πόσο διακριτική και όμορφη είναι. Έχει δηλαδή ουσιαστικά προσεξεί και την selfie cam, μιλάμε για μια selfie cam στα 50 MP με διάφραγμα 1.9. Πάρα πολύ καλές επιδόσεις και ειδικά με κάποια φίλτρα που μπορείτε να προσθέσετε, το αποτέλεσμα είναι ρεαλιστικά όμορφο και ανταποκρίνεται πλήρως στην πραγματικότητα. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να αναφέρω ότι η συσκευή μπορεί να τραβήξει βίντεο 4K στα 30 fps, και φυσικά υποστηρίζοντας και όλες τα υπόλοιπα resolutions. Πολύ ενδιαφέρον είναι ότι η selfie μπορεί να τραβήξει βίντεο, να κάνει video recording στα 4K στα 30 fps, και αυτή πολύ καλό και αυτό. Ένα στοιχείο που θα ήθελα να σταθώ ιδιαίτερα έχει να κάνει με τον τρόπο που η Motorola προσεγγίζει την δυναμική εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Το σήμερα, δηλαδή το σήμερα που ζούμε όλοι μας και το έχουμε δει να περνάει σε όλες σχεδόν τις συσκευές μας. Έτσι λοιπόν η συσκευή υποστηρίζει την Moto AI,
Η Moto AI είναι, είναι ένα πλαίσιο πολλών αλγορίθμων οι οποίοι βοηθούν στη συσκευή να αντιλαμβάνεται καλύτερα το φωτογραφικό θέμα και να βγάζει πολύ καλύτερα αποτελέσματα για τον χρήστη. Σε γενικές γραμμές νομίζουμε ότι η συσκευή έχει πάρα πολλά στοιχεία που βοηθούνται από την AI, έτσι ώστε το αποτέλεσμα να είναι on the fly πολύ πιο συναρπαστικό και πιο πολύ κοντινό στην πραγματικότητα. Μπορείτε εδώ να δείτε κάποια από τα features και από τις λειτουργίες που διαθέτει. Έχουμε δηλαδή πανόραμα, Night Vision κλασικά. Εδώ να αναφερθώ ότι στο κομμάτι του Night Vision η συσκευή είναι πάρα πολύ καλή και στις φωτογραφίες όπου το φως λάμπει δια της απουσίας του. Και σε γενικές γραμμές αυτό που μπορώ εγώ να πω εδώ σε αυτό το σημείο είναι ότι το γρήγορο interface, η πολύ καλή απόκριση της κάμερας και φυσικά όλα τα στοιχεία που συνθέτουν το φωτογραφικό κομμάτι της συσκευής, είμαι βέβαιος ότι θα καλύψουν ακόμη και τους πιο απαιτητικούς. Φυσικά από τη στιγμή που έχουμε μια συσκευή την οποία χρησιμοποιούμε από το πρωί μέχρι το βράδυ, είναι ζωτική σημασία να διαθέτει και πόλη και αυτονομία, και το H50 Pro δεν πρόκειται να σας απογοητεύσει σε καμία περίπτωση. Η συσκευή διαθέτει μια μπαταρία με χωρητικότητα στα 4.000 mAh, ενώ όπως σας ανέφερα και πριν, εδώ αυτός ο φανταστικός φορτιστής μπορεί να κάνει όλη τη δουλειά, φορτίζοντας τη συσκευή σας, όπως μας έχουν αναφέρει και οι άνθρωποι της Motorola, μέσα σε 18 λεπτά από το 0% να φτάσει στο 100%, δηλαδή πλήρη φόρτιση στα 18 λεπτά, φανταστικό. Μιλάμε ότι μέχρι να πείτε κείμενο το Motorola Edge 50 Pro έχει φορτίσει. Αξίζει να σημειωθεί πως η συσκευή, πέρα του συγκεκριμένου φορτιστή, υποστηρίζει και 50 Watt Wireless, επίσης αρκετά γρήγορο, αρκετά καλό feature και αυτό, ενώ υπάρχει και υποστήριξη για 10 Watt Reverse Wireless. Χωρίς αμφιβολία, η Motorola για μία ακόμη φορά καταφέρει να μας εκπλήξει ευχάριστα. Άλλωστε, όλοι γνωρίζουμε τι εστί τον brand Motorola και το πόσο impact έχει προκαλέσει στον κόσμο της κινητής τηλεφωνίας. Το Edge 50 Pro είναι μια εκπληκτική συσκευή η οποία θα σας αποζημιώσει και με το παραπάνω. Στο price range που βρίσκεται είναι αρκετά ικανοποιητικό, θα έλεγα, κατά τη γνώμη μου. Είναι λίγο πιο κάτω από τα 700 ευρώ, 650 περίπου με 700 ευρώ. Μια ιδανική λύση για τον χρήστη που θέλει το κάτι παραπάνω, με πολλά elegant και premium στοιχεία. Αν μη τι άλλο, το Motorola Edge 50 Pro είναι μια συσκευή η οποία θα καλύψει και με το παραπάνω όλους τους premium χρήστες. Αυτά είχα να σας πω για το Motorola Edge 50 Pro. Μια πραγματικά καταπληκτική συσκευή η οποία αξίζει και το παραμικρό cent που θα δαπανίσετε για αυτή. Και μην ξεχάσετε να κάνετε like και subscribe στο κανάλι μας, αλλά και να διαβάσετε το αναλυτικό review της συσκευής.